δεν υπάρχει η δυνατότητα αποπομπής του Δημήτρη Βογιατζή από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο επικεφαλής της παράταξης ο τόπος ζωής μας Μάκης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος ζητά την αποχώρηση του κυρίου Βογιατζή από την παράταξή του και την ένταξή του ως ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου. Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περιστράφηκε γύρω από ένα θέμα που νομικά ήταν αδύνατο να επιτεθεί από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να το πω πιο απλά, δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αποπομπής του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου της Χρυσής Αυγής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρο. Η δημοκρατία είναι από τη φύση της ανεκτική, χωράει τους πάντες, αρκεί όμως όλοι να σέβονται τους κανόνες και τους νόμους της. Τώρα, το Δημήτρη Βογιατζή δεν τον εξέλεξα εγώ. Τον εξέλεξαν οι δημότες της Καβάλας σε ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Με δική τους εντολή συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με δική τους εντολή θα τον απομακρύνουν, τον φασισμό. Ναι. Δεν τον πολεμάς με φασιστικές πρακτικές, αλλά με περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία. Υπάρχει ωστόσο βέβαια μια ρικαστική απόφαση που παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση. Και υπάρχει παράταξη της Χρυσής Αυγής μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλουμε να δούμε πώς την αντιμετωπίζουμε. Και δεν είναι θέμα μιας ή δύο παρατάξεων. Πρέπει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Θα περίμενα βέβαια και λοιπόν από τον Δημήτρη Βογιατζή να δώσει μια χειροπιαστή απόδειξη ότι διαχωρίζει τη θέση του από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Δεν το έπραξε. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες δηλώσεις έγιναν, θα μπορέσω να σας εξηγήσω. Ναι. Αλλά θα περίμενα να γίνει μια, να αποχωρήσει από επικεφαλής της παράταξης που εκλέφθηκε με τη σημαία της Χρυσής Αυγής και να μείνει απλώς Δημοτικός Σύμβουλος. Προσωπικά δεν μπορώ να προσπεράσω ότι υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης στη συγκεκριμένη δίκη, ότι διετέλεσε γραμματέας της τοπικής οργάνωσης και συνεργάτης βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Αυτά δεν μπορούν να ξεχαστούν και παραμένουν σε κρεμότητα για το μέλλον. Θα περίμενα όμως επίσης από τον Δήμαρχο Καβάλας να βάλει θέμα και να προτείνει στις παρατάξεις συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης της συγκεκριμένης παράταξης. Όχι μόνο δεν το έκανε όμως, αλλά αντίθετα ο κύριος Μουριάδης υπερασπίστηκε τον Δημήτρη Βογιατζή. Φαίνεται στάθηκε ο κύριος Μουριάδης στην ανάγκη να το κάνει επειδή και ο κύριος Βογιατζής τον στήριξε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής. Δεν μας δίνεται το δικαίωμα, αναφέρει ο κύριος Μουριάδης σχετικά με την αποπομπή του κύριου Βογιατζή από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Μα όλοι χαρήκαμε που επιτέλους το μόρφωμα αυτό της Χρυσής Αυγής χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι, οι πρεσβευτές της βίας και ότι όλα τα λύνουμε με τον τζαμπουκά και με τις γροθιές και με τις φωνές, μπήκανε και μπαίνουν στο περιθώριο της ιστορίας. Ελπίζω τουλάχιστον. Και όπως είπε και η κυρία Τσανάκα χθες, που ήταν πολύ σωστή η επισήμανσή της, ότι είμαστε ίσως και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που καταδικάζει ένα τέτοιο φασιστικό κόμμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν κυνηγάμε το να γίνουν κάποια πράγματα όπως οι παρατάξεις οι οποίες κατέβηκαν με την στήριξη ή με τη στήριξη της Χρυσής Αυγής. Δεν μας δίνει κανείς το δικαίωμα από μόνοι μας να πούμε ότι εσείς δεν συμμετέχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει το Σύνταγμα καταρχήν, υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα αποφασίσει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι δεν αφορά μόνο την Καβάλα, αφορά όλη την Ελλάδα.